Η ώρα δείχνει 11 και 21 πρώτα λεπτά. Είναι ακριβώς η ώρα που μία εβδομάδα πριν ο χρόνος σταμάτησε σε μία σιδηροδρομική γραμμή λίγο πριν την κοιλάδα των Ντεμπών. Είναι η στιγμή που δεκάδες νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους με έναν ιδιαίτερα βίαιο και τραγικό τρόπο. 7 ημέρες μετά, ο ουρανός της Λάρισας γέμισε με φαναράκια από ανθρώπους που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο της καταστροφής. Από ανθρώπους που έδωσαν όλη τους την ψυχή να σώσουν τους συνανθρώπους. Τους, από απλούς πολίτες. Εκεί ήταν και η γιαγιά του 20χρονου παιδιού από το Βόλο, που νοσηλεύεται με σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Γενικό Νοσοκομείο και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Στα παιδάκια και να σώσει τα υπόλοιπα. Και να προσευχηθούν για το δικό μας το παιδί από το Βόλο, που είναι πολύ βαριά. Έχετε παιδί, έχουμε το Γεωργιάδη, το Γεράσιμο Ιάσονα, που το έδειξε τηλεόραση. Είναι ο εγγονός μου. Σε τι κατάσταση είναι? Προσπαθούμε. Προσπαθούμε. Ο Θεός να το δώσει υγεία. Είναι σοβαρά το παιδί. Πόσες χρόνια είναι? 20. 20 χρόνια. Φοιτητής μηχανολόγων μηχανικών. Το παιδί που είναι στο πρώτο, ήταν στο πρώτο βαγόνι. Το παιδί μάλιστα που κάει και το βαγόνι. Εύχομαι και το βρήκαν πεταμένο έξω. Είναι που είναι το μοναδικό παιδί που σώθηκε εξαιτίας ότι πετά. Ναι. Αλλά είναι χτυπημένο στο κεφάλι. Όλος αυτός ο κόσμος, ο Θεός, δώσει δύναμη όλα τα παιδιά του κόσμου και το δικό μας. Ο Θεός. Γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, διασώσεις του ΕΚΑΠ βρέθηκαν κρατώντας αναμένα κεριά έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, τη στιγμή ακριβώς που μια εβδομάδα πριν έγινε το πιο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα όλων των εποχών για τη χώρα μας. Λυπάμαι πάρα πολύ για το γεγονός αυτό βασικά που έχει γίνει. Λυπούμαστε και για όλες τις ψυχές που έχουν φύγει. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια αυτή τη στιγμή να πούμε. Χώρο τιμής, 57 ψυχές, μια εβδομάδα μετά. Μια εβδομάδα μετά ακριβώς, 11:21 που έγινε. Λυπάμαι, δεν έχω λόγια να πω. Άναψαν υπτάμενα φανάρια και τα άφησαν να φύγουν ψηλά στον ουρανό, όπως πέταξαν ψηλά και οι αθώες ψυχές όλων αυτών των ανθρώπων. Ναι, ήρθαμε για να αποτίσουμε φόρο τιμής στα θύματα του δυστυχήματος. Καλά είναι. Είναι μια δύσκολη μέρα. Ναι, δύσκολη μέρα και τα λόγια είναι δύσκολα. Και... Σήμερα συμπληρώνεται μια εβδομάδα από την εθνική τραγωδία αυτή, που 57 ψυχές χάθηκαν. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Θα αργήσει πολύ ο κόσμος να το συνειδητοποιήσει και να το ξεπεράσει. Μάτια δακρυσμένα, πρόσωπα θλιμμένα, δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Πόσο άδικα έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι. Όλοι πλέον ελπίζουν σε μία δικαίωση, με μία μόνο επιθυμία, να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι αυτής της τραγωδίας.